Στην τελευταία φάση βρίσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Comenius, το οποίο συμμετέχει και το Δημοτικό Σχολείο του Απαλού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα είναι διευρωπαϊκό και αφορά δράσεις μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες της γυραιάς Ηπείρου. Στην τελευταία φάση που υλοποιείται τώρα έγινε επίσκεψη των ξένων εκπαιδευτικών στην Αλεξανδρούπολη στο σχολείο του Απαλού, ενώ στο νεόδμητο κτίριο του σχολείου εκτίθενται έργα των παιδιών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το Δημοτικό Σχολείο του Απαλού είναι ένα από τα σχολεία του Εύρου που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius, το οποίο τώρα βρίσκεται στην τελευταία φάση του. Το Σχολείο του Απαλού το πρωί της Παρασκευής υποδέχτηκε εκπαιδευτικούς από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες μαζί τους. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε εκπαιδευτικούς από 6 διαφορετικές χώρες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius. Είμαστε στην τελευταία φάση του προγράμματος. Είμαστε η χώρα πριν το τέλος. Η τελευταία συνάντηση θα γίνει το Μάριο στην Ισπανία. Εκεί θα γίνει και μία αξιολόγηση όλου του προγράμματος, όλων των δραστηριοτήτων. Προσωπικά είναι πάρα πολύ θετικές και οι εμπειρίες βέβαια και τα συναισθήματα, γιατί το να ταξιδέψεις σε διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα, αλλά με έναν κοινό στόχο, την Ευρώπη. Το πώς μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή συνείδηση και πώς μπορούμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να περάσουμε αυτήν την σκέψη και αυτήν την συνεργασία στους μαθητές μας. Το πρόγραμμα Comenius στοχεύει στην ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Ευρώπης, ενώ στην όλη δράση σημαντικό ρόλο παίζει και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Το Comenius είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να φέρει σε συνεργασία εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές. Ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά και έχει σαν γενικό θέμα την αγγλική λέξη Earth, γη. Οι λέξεις κλειδιά του προγράμματος βγαίνουν από τα γράμματα της λέξης Earth. Είναι Ευρώπη, Europe, Ευρώπη. Έχει να κάνει με τις τέχνες, με την αρμονία, με το δάσος και με τον σεβασμό. Πολύ θετικά και τα συναισθήματα και οι δραστηριότητες που κάνουμε και η συνεργασία που αναπτύσσουμε ανάμεσα στα παιδιά. Επικοινωνούμε με παιδιά άλλων χωρών όπως της Κύπρου, που είναι εύκολο για τα δικά μας παιδιά γιατί ξέρουν τη γλώσσα, μέσω Skype. Οπότε υπάρχει μια άμεση επαφή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά μας. Χαίρονται πάρα πολύ. Το σχολείο του Απαλού στεγάζεται ακόμη στο παλιό του κτίριο, καθώς το νέο δεν έχει εξοπλιστεί. Ωστόσο, οι δάσκαλοι εκμεταλλεύτηκαν την αίθουσα εκδηλώσεων που διαθέτει για να κάνουν εκεί την έκθεση των εικαστικών έργων που έχουν φτιάξει τα παιδιά από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μας το σχολείο. Το παλιό μας το σχολείο υστερεί όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Βέβαια, τώρα δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το καινούργιο μας σχολείο, το οποίο είναι άψογο και στο μέλλον θα είμαστε πλέον σαν κολέγιο, όταν εξοπλιστούμε πλήρως. Όσο για τους μικρούς μαθητές που βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την επιθυμία να πείσουν τους γονείς τους να τους φέρουν στην πρωτεύουσα του Εύρου για διακοπές. Γεια σας, είμαι η Θεοδώρα. Και πώς φαίνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη? Είναι πολύ ωραία. Εμείς που ήρθαμε από την Κύπρο είμαστε πολύ τυχεροί που διαλεχτήκαμε εμείς να έρθουμε και μας αρέσει πολύ εδώ. Είναι πολύ ωραίο και το σχολείο και τα παιδιά, όλα αυτά που μας. Που είναι εδώ και παίζουμε μαζί τους, είναι πολύ ωραία. Τι θα θυμάσαι έτσι από εδώ όταν θα φύγεις για να πας στην Κύπρο? Το σχολείο σίγουρα, το σχολείο. Θα θυμάμαι το φάρο που έχει στην Αλεξανδρούπολη και όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν μαζί τους. Εσύ είπανε ότι εδώ σου θυμίζει καθόλου την Κύπρο? Λίγο τα βουνά. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις οικογένειες που μένω. Και ότι εγώ θα θυμάμαι σίγουρα τα παιδιά που με φιλοξενούν, το σχολείο και ότι δεν είναι σαν την Κύπρο που έχει, είναι λίγο τρομοκρατημένα και δεν είναι σαν την Αλεξανδρούπολη. Εμένα με λένε Λουκά. Είμαι πολύ τυχερός που μας διάλεξαν οι δασκάλοι μας να έρθουμε στην Ελλάδα. Είμαι ευχαριστημένος από την οικογένεια που μένω και είναι πολύ ωραία εδώ. Θα ξανάρθεις στην Αλεξανδρούπολη εκτός από το πρόγραμμα? Ναι, γιατί όχι. Θα πεις δηλαδή στους γονείς σου να σε φέρουν διακοπές εδώ? Ναι, θα τους πω.